βάση Οδυσσέας. Ο Αλφα βρίσκεται στην άκατο της λιμενικής αστυνομίας, όπου καταγράφει εικόνες από τις περιπολίες και τους ελέγχους που πραγματοποιεί στη θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού. Ο κυβερνήτης, έχουμε τις άδειες μαζί μας τα πάντα. Το ελέγχ, κύριε Άγη. Όταν το σκάφος της λιμενικής βρίσκεται σε περιπολία, οποιοδήποτε σκάφος εντοπίσει εμπλό μπορεί να το ελέγξει. Γι' αυτό οι συνήθεις έλεγχοι γίνονται, φωνάζουν από το μεγάφωνο του σκάφους που θέλουμε να ελέγξουμε. Μπορεί να ηχήσουμε και τη σιρήνα ακόμη. Ελλάδα οδηγεί από Αστραβή, το μήνυμα είναι λύθος. Είμαι ο αστυνομός Β' Γιώργος Ζένιος, είμαι υπεύθυνος μηχανικός του ναυτικού σταθμού Λεμεσού. Πόσο δύσκολο είναι, κύριε Ζένιο, το έργο σας? Εμείς πάντα δουλεύουμε κάτω από αντίξωες συνθήκες, γιατί όλα τα ατυχήματα, δυστυχήματα και γενικά εκεί που χρειάζεται να επέμβουμε συνήθως είναι κάτω από συνθήκες φουρτούνας. Είμαστε εμείς που πάμε στην πρώτη γραμμή για τις αποστολές, ό,τι πρόβλημα υπάρχει στη θάλασσα. Είναι η βάρια και το πλήρωμα που θα πάμε έξω για να κάνουμε οτιδήποτε μας ζητηθεί. Ρόλος της λιμενικής αστυνομίας πάνω απ' όλα η διαφύλαξη των θαλάσσιων συνόρων. Πέρα από αυτού όμως έχουμε τους ελέγχους για τον εντοπισμό και καταπολέμηση των εμπόρων ναρκωτικών, των εμπόρων όπλων, τη λαθρομετανάστευση, ένα κομμάτι για τη ρύπαση της θάλασσας. Βασικά είναι υποστηρικτικός ο ρόλος μας, οι διασώσεις των λουμένων. Αν κάποιος αποφύγει να σταματήσει στο σήμα της λιμενικής? Πρώτα θα το φωνάξουμε με τα μεγάφωνα και ακολούθως θα βάλουμε τις σιρήνες. Αν δεν συμμορφώνει, τότε θα γίνει η καταδίωξη του για να τον ανακόψουμε. Για τον πόλεμο κατά του εμπορίου ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για υψηλού κινδύνου γεγονότα, χρησιμοποιείται ο αντιτρομοκρατικός ουλαμός, ενώ για τα λιγότερα επικίνδυνα υπάρχει ειδική ομάδα της λιμενικής αστυνομίας, αποτελούμενη από 12 στελέχη. Έλα, βάση Οδυσσέας, κατάπλους σε 10 λεπτά, κατάπλους σε 10 λεπτά, έλεγχο. 6,5 λεπτά.